Συνεχίζουμε. Μαζί μα έχουμε την Αντιδήμαρχο Διονύσου και υποψήφια βουλευτή Ανατολική Αντική με το Πασό κίνημα Αλλαγή, την κυρία Σοφία Κατσίγιανη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κυρία Μαραβελίδη. Τι κάνετε, εμεί καλά είμαστε. Οι δανειολήπτε, οι υπερχρεωμένοι που δίνουν τη δική του μάχη στην καθημερινότητά του για να κρατήσουν το σπίτι του, αυτή μάλλον δεν, δεν είναι, είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά, αυτό είναι και... αλήθεια. Και ήθελα να μιλήσουμε λίγο για όλε αυτέ τι προτάσει που έχει το ΠΑΣΟΚ πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίε στη Βουλή. Αυτό είναι σωστά. Ε, σωστό. Ε, να πούμε καταρχά τι σημαίνει ιδιωτικό, ιδιωτικό χρέο. Mm. Είναι το σύνολο των οφειλών των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων σε έφκα, σε δήμου, ε, ε, σε, σε τράπεζε κλπ. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, γνωρίζουμε ότι το ιδιωτικό χρέο είναι γύρω στα 270 δι. Mm. Και μάλιστα δεν είμαστε σίγουροι για το ακριβέ αυτό ποσό, διότι δεν είμαστε σίγουροι ε, για το χρέο των ε, ωφελητών, ωφελητών σε δήμου και σε εταιρείε ενέργεια. Είναι μικρό, ένα, ένα μικρό κομμάτι ακόμα, <συσκά> το οποίο είναι το χρέο από ιδιώτη σε ιδιώτη που δεν μπορούμε καν να το μετρήσουμε. Μπράβο, πολύ σωστά, ακριβώ. Ε, οπότε, πάμε να δούμε τώρα τι έχει κάνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό. Ε, επί ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, είχαμε περίπου 2.400 2.300 ρυθμίσεις με ένα νόμο, με μια ρύθμιση εξοδικαστική τέλος πάντων την οποία την είχε, τον είχε θεσμοθετήσει στο νόμο το 2019. Μέσα σε 18 μήνες, λοιπόν, είχε μόνο 2.300 ρυθμίσεις. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, εδώ και δύο περίπου χρόνια, 20 μήνες, 21 μήνες, από το 2021 τον Ιούνιο, έχει επίση θεσμοθετήσει έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος απέτυχε παταγωδώς, mm. καθότι έχει ελάχιστες ε, ρυθμίσει. Και αυτό γιατί δεν συμφέρει τον πολίτη να προβεί σε αυτή τη διαδικασία. Mm. Ε, βλέπουμε ότι είναι ρυθμίσεις που έγιναν, ε, ο έλεγχος, ο, ο μηχανισμός αυτός, έγινε στην ουσία προ όφυλος των τραπεζών mm. και όχι των ε, δανειοληπτών. Ε, δεν μπορούν καν οι δανειολήπτες να θέσουν μια έτσι, δική τους ε, πρόταση ε, και όποτε προκειμένα... μπορούν να απορρίπτεται τις περισσότερες φορές ακριβώς τις περισσότερες φορές λοιπόν απορρίπτεται με κίνδυνο φυσικά ε, την κατάσχεση ή τον ε, πληστηριασμό του ακινήτου το 70% εντωμεταξύ των ακινήτων αυτών δεν πρόκειται ούτε για βίλες ούτε mm. για ε, πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι οφείλουν οι κακοπληρωτές ε, μιλάμε για με βάση στοιχείων για κίνητα των 100.000 ευρώ και όχι παραπάνω. Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και σίγουρα αφορά. Του πολίτε που έχουμε δίπλα μα στην καθημερινότητα. Δεν είναι ούτε κάποια ελίτ που έχει χάσει τι βίλε τη, ούτε σωστά. τίποτα. Ε, και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και πώ θα εξελιχθεί η διαδικασία στη Βουλή το επόμενο διάστημα ε, και πώ θα πάει μετά τι εκλογέ. Όμω, μια που λέμε τώρα για τι εκλογέ, έχουμε μπει στην τελική ευθεία πριν μπούμε ε, επισήμω σε προεκλογική περίοδο και βλέπουμε πολύ και τι δημοσκοπήσει. Οι τελευταίε δημοσκοπήσει δείχνουν και μια φθορά στο Πασόκ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να μιλάμε για δημοσκοπήσεις προεκλογικά. Είμαστε δύο μήνες, τρεις, mm -hmm. τέσσερις μήνες πρώτων εκλογών. Mm -hmm. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το να δημιουργούμε ένα κλίμα δεν προσφέρει τίποτα στον πολίτη. Ο πολίτης έχει πραγματικά πρόβλημα ακρίβειας, πληθωρισμού, κόκκινα δάνεια. Γι' αυτό και όλα ζητάμε και εμεί την επαναφορά του νόμου Πασόκ mm -hmm. που ψηφίστηκε το 2010, τον λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Mm -hmm. Εν πάση περιπτώσει, με φυσικά καινούρια εισοδηματικά κριτήρια, ε, ξαναβλέποντα την αξία των ακινήτων. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά αυτό που λέτε, εγώ βλέπω τα δύο. Κόμματα, αυτά, αυτό τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ να χάνουν ποσοστό, αλλά αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ να ανεβάζει το ποσοστό σε σχέση με αυτό που είχε το 2019. Εδώ είμαστε όμω, σε λίγο καιρό, όπω είπα, σε τρει-τέσσερι μήνε, εκλογέ θα έχουμε και οι συμπολίτε μα θα μα δείξουν αυτό που τώρα απλά λέγεται. Ε, τότε όλοι θα μετρηθούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, Γερζίνη, σε αυτό το σημείο σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα απόψε στο δελτίο. Καλό βράδυ. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.